Γεια σας φίλες και φίλοι του Enter.gr. Βρίσκομαι στη Ρώμη, για την ακρίβεια βρίσκομαι σχεδόν μισή ώρα με 40 λεπτά έξω από τη Ρώμη. Έχουμε έρθει λοιπόν αυτό το διήμερο καλεσμένοι της Naughty Dog και της Sony του τμήματος PlayStation για να δούμε το Uncharted 4 λίγες μέρες πριν την κυκλοφορία του. Είναι μεγάλη εβδομάδα αυτή που γίνεται το βίντεο, θα το δείτε προφανέστατα λίγο πιο κοντά στην κυκλοφορία όπου λήγει το embargo. Είχαμε μία σειρά από δραστηριότητες που κάναμε εδώ. Τυπικά σκεφτείτε ότι μας φέραν σε ένα κάστρο, το οποίο είναι πολύ παλιά εποχή. Τώρα δεν μπορείτε να δείτε από εδώ, από το πλάνο στο οποίο βρίσκομαι, αλλά προφανέστερα από τα υπόλοιπα πλάνα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για το βίντεο, θα πάρετε μία εικόνα σχετικά με το που βρεθήκαμε. Κάναμε διάφορες δραστηριότητες, μας έφεραν οι άνθρωποι της Naughty Dog πιο κοντά λίγο στο παιχνίδι. Μάθαμε κάποιες πολεμικές τέχνες, κάποιες κινήσεις βασικά από πολεμικές τέχνες, σχετικά με το πώς να αφοπλίζουμε κάποιον εχθρό ή κάποιον ο οποίος μας απειλεί με όπλο ή με μαχαίρι, με κινήσεις οι οποίες θα δούμε να κάνει και ο ήρωας μέσα στο Uncharted 4. Κάναμε ένα κυνήγι θησαυρού μέσα σε μια απίστευτα γραφικό χωριό, το οποίο βρίσκεται κάτω ακριβώς από το κάστρο, και ψάχναμε αντικείμενα τα οποία μας τα δείξανε στην αρχή της αναζήτησης. Είναι κάποια αντικείμενα τα οποία θα δει ο παίχτης μέσα στο Uncharted 4. Κάναμε λοιπόν μια βόλτα εκεί και τα ψάχναμε μια ομάδα, χωριστήκαμε, εμείς είμαστε με τους Σκανδιναβούς. Τα πήγαμε αρκετά καλά, βρήκαμε 21 από τα 25. Και το τρίτο και τελευταίο κομμάτι μας βάλαν κάποιες στολές, τις οποίες φοράει ο Nathan σε κάποια αποστολή, την οποία και παίξαμε λίγο αργότερα, όπου τυπικά φανταστείτε σαν μια στολή κάποιου υδραυλικού, έτσι με όλα τα προστατευτικά τα σχετικά. Πήγαμε, κυλιθήκαμε στα χορτάρια, προσπαθούσαμε να περάσουμε μέσα από σκηνιά, σκαρφαλώσαμε, μας μάθανε να πετάμε το γάντζο και να σκαρφαλώνουμε. Μας μάθανε τι άλλο, ανεβήκαμε σε σκάλα, ξέρετε αυτές τις αερόσκαλες που είναι λίγο δύσκολο να κρατήσει και την ισορροπία σου. Κάναμε διάφορα τέτοια ωραία πραγματάκια. Ευτυχώς βίντεο από αυτό δεν υπάρχει. Αυτό που κάναμε αμέσως μετά ήταν ότι είχαμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε το κεφάλαιο 6 από το Uncharted 4. Δεν μας άφησαν ούτε πιο πριν ούτε πιο μετά. Το συγκεκριμένο κομμάτι λοιπόν το οποίο είδαμε από το Uncharted 4 ήταν ένα κομμάτι μόνο platforming κατά κύριο λόγο και λίγους γρίφους. Δεν είχε καθόλου μάχη, είτε hand to hand είτε οποιαδήποτε άλλη ανταλλαγή πυρών, με όπλο δεν πιάσαμε στα χέρια μου, δεν έκανε αντικείμενο, δεν χρησιμοποίησε ο Nathan στη συγκεκριμένη αποστολή που είναι νούμερο 6, που δοκιμάσαμε ουσιαστικά να σκαρφαλώσουμε σε διάφορα σημεία με το γάντζο. Μπήκαμε λοιπόν σε μια αντίστοιχη αποστολή, σε ένα κάστρο, σαν αυτό που μας έχουν φέρει οι άνθρωποι εδώ, σε ένα γκαλά, στο οποίο θα έπρεπε να κλέψουμε ένα αντικείμενο το οποίο δημοπρατούταν εκείνη τη στιγμή. Μπήκαν λοιπόν με τους τρεις χαρακτήρες, οι οποίοι ήταν διαθέσιμοι σε εκείνη την αποστολή, συγκεκριμένη, τρεις άντρες χαρακτήρες, από αυτούς οι οποίοι βλέπετε στο παιχνίδι, και προσπαθούσαμε συνδυαστικά να κάνουμε κάποιες κινήσεις με την ανάλογη έτσι εμβόλυμη. Τα εμβόλυμα, τα cinematics, τα οποία κολλούσαν πάρα πολύ καλά με την δράση. Κάναμε λοιπόν όλη αυτή τη διαδικασία και προσπαθήσαμε, κινούμενοι μέσα στο χώρο, να φτάσουμε μέχρι το αντικείμενο. Τελειώντας η αποστολή, δεν μας αφήσαν να συνεχίσουμε. Το παιχνίδι, όπως είδαμε, έτρεχε σε debug μηχάνημα PS4. Ήταν προφανέστατα η κοντά στην τελική έκδοση. Κάτι το οποίο μας είπανε και αξίζει να το σημειώσουμε, μιας και το βίντεο θα βγει πριν κυκλοφορήσει το παιχνίδι, ότι το PlayStation 4, το Blu-ray, το δισκάκι το οποίο υπάρχει στο παιχνίδι, έχει φτάσει σε χωρητικότητα σχεδόν στα όρια του. Δηλαδή είναι ελάχιστες εκατοντάδες MB που μείναν ελεύθερες. Και ως εκ τούτου, την πρώτη μέρα που θα παίξετε, θα κατεβάσετε ένα πολύ μεγάλο patch, το οποίο έχει το multiplayer κομμάτι. Το multiplayer δηλαδή δεν περιλαμβάνεται στο βασικό δισκάκι, και κυρίως γιατί δεν χωρούσε, δεν μπορούσε να μπει εκεί. Κάτι το οποίο επίσης είχε ενδιαφέρον, πριν σας αφήσω, ήταν μια συνέντευξη τύπου που έγινε πριν την έναρξη του event, και στην οποία ήταν ο Troy Baker, ο άνθρωπος ο οποίος δίνει τη φωνή του στον Sam και με τον οποίο είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε, και θα διαβάσετε και τη σχετική συνέντευξη. Ήταν και ο Nolan, ο οποίος είναι ο Nathan Drake, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος. Δήλωσε ότι αυτό είναι ένα τέλος, γιατί όπως γνωρίζουμε το Uncharted 4 κλείνει την σειρά, το συγκεκριμένο franchise. Είναι λοιπόν, ήταν πολύ συγκινημένος, είπε ότι το Uncharted 4 και ο ήρωας ο Nathan Drake τον βοήθησαν συνολικά να γίνει καλύτερος και σαν ηθοποιός, και κάτι το οποίο είχε πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μας εξήγησε λίγα πράγματα σχετικά με το πώς είναι να δουλεύει ένας ηθοποιός που χαρίζει τη φωνή και την μορφή του σε έναν ήρωα video game,
πόσο δύσκολο ή πόσο εύκολο τέλος πάντων γίνεται στην πορεία το να καταφέρει να μεταφέρει όλα τα συναισθήματα, όλα τις γκριμάτσες που πρέπει να κάνει, χωρίς να βλέπει απέναντί του τίποτα. Μας έκανε και μάλιστα σύγκριση με τους πραγματικούς ηθοποιούς, όπου μας είπε ότι αν π.χ. παίζεις, μου λέει, σε μια σειρά ή μια ταινία η οποία είναι πολεμική, με το που θα πάρεις την πανοπλία, θα πάρεις το σπάθι, θα πάρεις το όπλο, θα μπορέσεις να προσαρμοστείς λίγο στο ρόλο, να πάρεις κάποιες ιδέες. Σου αλλάζει λίγο, μου λέει, όλο το συνέστημα. Με το Uncharted και με το κάθε video game το οποίο παράγεται και έχει την ίδια συνταγή για τον ηθοποιό, είναι πολύ πιο δύσκολο, διότι τυπικά φανταστείτε ότι όλα γυρίζονται σε ένα green box με κάποια ειδικά κράνη τα οποία καταγράφουν από πολύ κοντά με κάμερα τις αντιδράσεις του προσώπου, οι οποίες είναι πάρα πολύ περισσότεροι αισθητήρες που χρησιμοποιήθηκαν. Θα δείτε αναλυτικά στο θέμα το οποίο θα γραφτεί όσα μας υπόθηκαν. Γενικά ήταν ένα full διήμερο με Uncharted 4, είναι το μεγάλο όπλο του PlayStation 4 για την φετινή χρονιά, συν ό,τι ανακοινωθεί στην E3, η οποία έρχεται σύντομα, οπότε προς το παρόν θα σας αφήσω από τη Ρώμη. Το επόμενο ραντεβού που θα σας δώσω στο YouTube του Nintendo θα είναι σίγουρα στην E3, υπάρχει περίπτωση να είναι και λίγο πιο πριν, για έναν ή δύο λόγους. Θα το δούμε. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά και τα λέμε ξανά.